στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Παράρτημα Θράκης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος διοργανώνουν συνέντευξη τύπου με θέμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 2.30 το μεσημέρι στην Αβάλα. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαμένουν στη διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος συνεργασίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας, κύριο Γεώργιο Θερίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει περαιτέρω για το πρόγραμμα αυτό. Κύριε Θερίου, να σας καλησπερίσουμε στο κεντρικό διοδίσεω του ΤΕΙ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ μαζί σας να συζητήσουμε για αυτό το ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το αντικείμενο του προγράμματος, τι αφορά και σε ποιους απευθύνεται. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή, πάντα με απλό και κατανοητό τρόπο, σύγχρονων γνώσεων, αλλά και ανάπτυξης απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων. Κάναμε το καλύτερο για να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Απευθυνόμαστε, θα έλεγα, σε υπάρχοντες, σε υφιστάμενους αλλά και ενδυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, αλλά και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Απευθυνόμαστε επίσης σε συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή στελέχη δομών και υπηρεσιών που στηρίζουν την κοινωνική οικονομία γενικότερα, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που πιθανότατα έχουν ενεργό ρόλο σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι υπερβρίσκονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο στην Καβάλα. Απλά τυχαίνει να γίνεται η συνέντευξη τύπου εκεί και να ξεκινάνε τα προγράμματα από εκεί. Έτσι ακριβώς. Καθώς είμαι στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Ιντερεκ, καλύπτει όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Κεντρική Μακεδονία. Πολύ ωραία. Ποια είναι η δομή του προγράμματος και τι ακριβώς περιλαμβάνει? Αρχικά να πω ότι μιλάμε για δύο κύκλους, δύο εκπαιδευτικούς κύκλους. Ο ένας θα ξεκινήσει στις 19 Νοεμβρίου, την επόμενη Δευτέρα, και ο επόμενος θα ξεκινήσει την Άνοιξη τον Μάιο. Θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εβδομάδες εκπαίδευσης, κάθε κύκλος δηλαδή εκπαίδευσης. Ο πυρήνας του μαθήματος αποτελείται από διαδικτυακές διαλέξεις. Δηλαδή έχουμε τις 4 πρώτες εβδομάδες όπου υπάρχει e-learning και η 5η εβδομάδα περιλαμβάνει βιωματική μάθηση στις φυσικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο του e-learning έχουν αναπτυχθεί 22 βιντεοδιαλέξεις που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα από την εκκίνηση μέχρι την ανάπτυξη, καθώς και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ακολουθεί μετά η τελευταία εβδομάδα, η 5η εβδομάδα, στην οποία θα έχω την ευκαιρία στις εγκαταστάσεις πια του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν το επιχειρήν, θα τους βοηθήσουν να μάθουν να σκέφτονται σαν κοινωνικοί επιχειρηματίες και τέτοιου είδους δραστηριότητες ενδεικτικά περιλαμβάνουν επιχειρηματικά παιχνίδια, δημιουργικές συζητήσεις όπως τις ονομάζουμε εμείς με κοινωνικούς επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα που θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας, ανάπτυξη διάφορων workshop που έχουν να κάνουν με επιχειρηματικά σχέδια και διάφορα άλλα παιχνίδια ή μελέτες περίπτωσης που θα αναπτυχθούν αυτή την τελευταία εβδομάδα. Πολύ ωραία. Να πούμε, να τονίσουμε ότι αφορά και υφιστάμενους επιχειρηματίες αλλά και νέους. Έτσι ακριβώς. Γενικότερα το πρόγραμμα υποστηρίζει, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες. Αλλά θα χαρούμε να έχουμε οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο μέσα από αυτή την εκπαίδευση. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από την επιμόρφωση του προγράμματος, τι άλλο κερδίζει όποιος παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό? Πολύ ωραία. Πέρα από την τυπική βεβαίωση ή αν θέλετε την πιστοποίηση, η οποία προκύπτει μετά από εξετάσεις, στο τέλος του προγράμματος, θα λέγαμε ότι
ουσιαστικά οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση ή να απασχοληθούν αντίστοιχα σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Πάνω απ' όλα όμως, θα τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Δηλαδή θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν με καλύτερο τρόπο την κοινωνική τους αποστολή. Τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, όποια και να είναι αυτή, οι επιχειρήσεις κοινωνικές μπορεί να σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία, με την υγεία και με το περιβάλλον και με πολλά άλλα ζητήματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να τονίσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν σε αυτό το πρόγραμμα, και να μας δώσετε σε αυτό το σημείο ό,τι άλλες πληροφορίες θέλετε. Πολύ σωστά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους δύο κύκλους, και στον πρώτο κύκλο που θα γίνει τώρα, που θα ξεκινήσει 19 Νοεμβρίου, και στον δεύτερο κύκλο που θα ξεκινήσει από τον Μάιο. Εμείς θα δεχτούμε σε πρώτη φάση 30 εκπαιδευόμενους από την Ελλάδα και 30 από τη Βουλγαρία στον πρώτο κύκλο και αντίστοιχα 30 και 30 στον δεύτερο κύκλο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλέσετε στο 2510-211-063, όπου είναι η γραμματεία μας, στην οποία μπορείτε και να ενημερωθείτε, ή να στείλετε κάποιο email στο sosebe.project@gmail.com. Οι συνεργάτες μας θα χαρούμε να ενημερώσουμε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Θεοδωρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση στο πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Εμείς κάναμε το καλύτερο για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρακτικό. Προσφέρει πραγματικές δεξιότητες σε ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν. Η κοινωνική πια επιχειρηματικότητα είναι μέρος της ζωής μας. Τα κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν γύρω μας. Και ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παρακινούμενοι και επιθυμούν να τα επιλύσουν. Οπότε αναμένουμε να δούμε όλη αυτή τη συμμετοχή που ελπίζουμε ότι θα θέλαμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.